Φίλες, φίλοι και παιδιά της ατέρμονης γνώσης, αν νίκη στο πλήγμα δέχεται η κρίση μας για να υπάρξει ένα τέτοιο μεγάλο επίβολο σχέδιο όπως αυτό που θα ακούσετε σε λίγα λεπτά, πρωτοβολικά θα σας πω το εξής. Θα πρέπει να μείνουν 10 εκατομμύρια οικογένειες σύμφωνα με τις ταφόπλακες. Και η ερωτήση μου είναι η εξής. Ποιοι θα προμηθεύουν τρόφιμα στην προνομίουχα ελίτ? Μπρίκ, σαμπάνιες, σταφύλια σε κοφίνια, κοτολέτες και ένα άλλο σωρό πράγματα. Ποιοι θα τους παρέχουν ιατρικά αναλώσιμα? Ποιοι θα τους τα παράγουν και για ποιους θα τα παράγουν? Ποιος θα τους προστατεύει? Θα υπάρχει ασφάλεια ενώ όλα είναι προγραμματισμένα να είναι under control? Πώς θα διατηρείται η επικοινωνία ανάμεσα και σε ποιους θα διατηρείται η επικοινωνία και πώς έφτασε σε αυτά τα συμπεράσματα? Θα δείτε τώρα. Δύο λόγια περί τίνος πρόκειται. Η κατευθυντήρη λίθη της Τζόρτζια είναι ένα τεράστιο κατασκεύασμα από γρανίτη, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του λόφου στην κομιτεία Έλμπερτ στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Συχνά αναφέρεται ως το αμερικάνικο Stonehenge, που και για εκείνο κι αν έχουν πει. Πύλη το είπαν, βωμό για μαγείες το είπαν, νεραϊδότοπο το είπαν, ενεργειακό μεσημβρινό, μαντία και πολλά άλλα, για να μην ξεφύγουμε όμως. Ας πούμε στο θέμα μας. Δίνεται σε αυτές τις κατευθυντήριες πλάκες ένα μήνυμα αποτελούμενο από 10 οδηγίες, οι οποίες είναι χαραγμένες σε 8 σύγχρονες γλώσσες. Προσέξτε. Ένα μικρότερο μήνυμα είναι επίσης χαραγμένο στην κορυφή πάνω, στην κατασκευή. Σε 4 αρχαίες γλώσσες. Βαβυλωνιακά, εννοείται. Αρχαία ελληνικά, ασφαλώς. Σανσκριτικά και αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Λοιπόν, το κατασκεύασμα αυτό έχει περίπου σχεδόν 6 μέτρα ύψος, για να ξέρουμε περί τίνος μιλάμε, έτσι. Και είναι κατασκευασμένο από 6 πλάκες από γρανίτη, όπως είπαμε, που ζυγίζουν 110 τόνους συνολικά. Μια πλάκα βρίσκεται στο κέντρο, με τις άλλες 4 πλάκες διατεταγμένες γύρω σε αυτήν. Στην κορυφή επίσης βρίσκεται η 6η πλάκα, ως η κορονίδα, ας πούμε, θα λέγαμε, του κατασκευάσματος, το οποίο βέβαια κατασκευάστηκε το 1980, όπως αναφέρει η επεξηγηματική πλάκα δίπλα στο μνημείο. Και οι μοναδικές πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με την κατασκευή του αναφέρουν ότι τον Ιούνιο του 1979 μετέβη στην περιοχή ένας άνθρωπος ονόματι Κρίστιαν, όνομα το οποίο αποτελούσε ψευδώνυμο, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος, ο οποίος προσέγγισε την εταιρεία φινηρίσματος Γρανίτη, την Έλπετρον, και ζήτησε την οικοδόμηση ενός μνημείου το οποίο θα μεταβίβαζε ένα μήνυμα στην ανθρωπότητα μελλοντικά. Ωραίος ο τύπος. Όπως ο ίδιος είχε πει, αντιπροσωπεύει ο ίδιος μία ομάδα ανθρώπων, και το θέμα είναι ότι είναι πάντα αόριστα, πάντα άγνωστα πρόσωπα αυτά, έτσι, μία ομάδα ανθρώπων. Πάντα άγνωστες αυτές τις θεωρίες, δεν το έχετε ακούσει? Πάντα δεν λένε αξιωματούχοι είπαν, μέλη του στρατού είπαν, μεγάλοι καθηγητές εκείνοι, ερευνητές από την NASA, επιστήμονες από το τάδε πανεπιστήμιο. Και κατά διαολεμένο τρόπο όλα μα όλα βγάζουν νόημα και όλα έχουν συνοχή. Και πότε δεν φωτογραφίζεται κανένας, κάποιος. Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να προσφέρουν οδηγίες στην ανθρωπότητα, αυτοί οι κάποιοι άνθρωποι, έτσι. Τώρα αυτές που θα δείτε, αν είναι οδηγίες, okay. Το μήνυμα, το οποίο είναι χαραγμένο στις κατευθυντήριες λίθους, ή στις ταφόπλακες της ανθρωπότητας αν θέλετε, σχετίζεται με 4 σημαντικούς τομείς. Την διακυβέρνηση της παγκόσμιας κυβέρνησης, τον πληθυσμό και τον έλεγχο της αναπαραγωγής, το περιβάλλον και τη σχέση του ανθρώπου σε σχέση με τη φύση, και τέλος έχουμε την πνευματικότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και το μήνυμα. Και τώρα έρχεται το οξύμορο της υπόθεσης. Αφήνω για τέλος αν όλο αυτό είναι μια σκεμμένη πράξη, διότι όπως έχει δείξει η ιστορία, καλά-καλά και οι ταινίες, έτσι ασφαλώς, ότι όταν κάποιος ανακαλύπτει ή αποκαλύπτει μια αλήθεια από μια υφέρπουσα συνωμοσία, από μια μηχανογραφία της ελίτ, όταν κάποιος δηλαδή βγάζει τη φόρα του στάπλητα, θα λέγαμε αλλιώς, τότε μαζεύει υπογραφές για το επέκεινα, οκ. Okay? Οι μέρες του δηλαδή είναι μετρημένες, ή αλλιώς πνέει τα λίστια εκείνος. Όχι πάντα βέβαια, δες. Πρώτον, από τη μια θεωρούν φυσικό να διατηρούνται χαμηλά τα επίπεδα αναπαραγωγής των ανθρώπων, προφανώς για να υπάρχουν πόροι για τους προνομιούχους των 500 εκατομμυρίων. Από την άλλη, θα είναι μελλοντικό αμάρτημα, λένε, να τεκνοποιείς για να μην αυξηθεί ο πληθυσμός.
που ίδια η τεκνοποιία αποτελεί και δώρο της ίδιας της φύσης στον άνθρωπο, είναι και βιολογική αναγκαιότητα των ανθρώπων, είναι και αναπόφευκτο χαρακτηριστικό για την διαιώνιση του είδους, διότι δεν μπορείς να έχεις μαθηματικά πάντα τους ίδιους αριθμούς θανάτων με τους ίδιους αριθμούς γεννήσεων, προφανώς, έτσι. Δεύτερον, πώς να κατευθύνεις σοφά την αναπαραγωγή όταν θα πρέπει να σκεφτείς ανορθολογικά και να πέσεις στα 400 με 300 περίπου εκατομμύρια, τουλάχιστον για να μπορεί κατόπιν να υπάρξει τεκνοποίηση, έτσι, για να μπορεί να υπάρχει και η διαιώνιση των 500 εκατομμυρίων. Εκτός αν βρουν την πηγή της νεότητας. Αλλιώς, αν δεν υπάρξει πηγή, θα έχεις ένα γυραιό και φθαρμένο πολιτισμό, για όσο κρατείς τέλος πάντων, ή θα κάνεις επίκληση στον μετανθρωπισμό. Αλλιώς θα πρέπει να προβλέψεις δηλαδή τη συνέχιση, δηλαδή την αύξηση, δηλαδή την διαιώνιση του είδους, με ό,τι βιολογικές ανάγκες συνεπάγεται αυτό. Και θα πεταχτεί κάποιος και θα πει, ρεσίλια, και πώς θα υπάρξει επιθεώρηση τεκνοποιητικού ελέγχου και ποιοι θα εργάζονται για αυτόν τον έλεγχο? Ηλία, είσαι παράλογος. Θα πεταχτεί η επιτομή των πρωτευόντων θηλαστικών, οι επαναστάτες γείβονες του ελληνικού ίντερνετ. Και εκ των πραγμάτων, άστοχο και ανεκφάρμοστο αγαπητά δίποδα ορθοβατικά θηλαστικά. Και αν και όταν θα γίνει αυτό, εμείς, εγώ εδώ θα είμαι, εσείς εκεί θα είστε, φαντάζομαι, τότε τα ξαναλέμε. Και για αυτή τη θεωρία κάνω βεβαίως, εννοείται, debate με οποιονδήποτε είναι διαδεδεθειμένος για το αντίθετο να εκφράσει. Τρίτον, πώς κολλάει στο δεύτερο, εδώ, μήνυμα, η λογική, η πίστη, η παράδοση και το πάθος? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα που αν το αναλύσω πραγματικά θα μας βγει ένα 24ωρο βίντεο. Ωραία το να το λες, αλλά τόσο δυσερμήνευτο και τόσο μωρόσοφο είναι. Και από ποιους? Από διάφορους δοκισίσοφους που θέλουν να προκαλέσουν εντυπώσεις. Τέταρτον, προστατεύεται τους ανθρώπους και τα έθνη, λένε, με δίκαιους νόμους και δίκαια δικαστήρια, ενώ οι ίδιοι θέλουν ή προφητεύουν αλλιώς την μείωση του πληθυσμού. Ποια δικαιοσύνη, ποιοι νόμοι και ποια έθνη, προφανώς. Εδώ όλο το αφήγημα είναι μία κοροϊδία. Μία κοροϊδία και μισή, έτσι, και κάτι παραπάνω. Ποια προστασία όταν εδώ προάγεται ο φόβος, η δολιότητα, η αγωνία, η ανησυχία, η ανασφάλεια στους ευεπίφορους και εύπιστους καταστροφολόγους? Ποτέ η ανθρωπότητα, προσέξτε, δεν έφτασε σε σημείο απόλυτης οριστικής καταστροφής, καθολικής, οικουμενικής υποταγής. Ωραία, υπήρξαν κοινωνίες που ιστορικά τουλάχιστον είχαν κάθε υποταχθεί, εννοείται. Ποτέ όμως το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού. Ωραία. Δεν δουλεύει έτσι δηλαδή η πραγματικότητα, δεν δουλεύει έτσι η κοινωνία γενικότερα. Δεν είμαστε σε ταινία που και εκεί βλέπεις ότι πάλι στις διάφορες ταινίες είναι πλήρως πυθύνια όργανα στα αφεντικά τους και φτάνουν και να αυτοθυσιαστούν επίσης και για το σκοπό. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι που μηχανογραφούν ενάντια στην ανθρωπότητα με απότερο στόχο τα παιδιά τους να δεινοπαθήσουν ή να πεθάνουν, ενώ αυτοί νέμονται τώρα και να δρέπουν από τις υπηρεσίες της ελίτ, έτσι, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Πέμπτον, επειδή δεν θέλω να εξηγώ το κάθε ένα ξεχωριστά και επειδή πάρει αρκετά, δεν έχει νόημα, ξέρετε, και ξέρετε πώς πάει αυτό το αφήγημα τέλος πάντων, πρέπει να το δούμε έξω από την εικόνα που παρουσιάζει, διότι τα μηνύματα φαίνονται για κάποιους εντυπωσιακά, για άλλους όμορφα, για άλλους λογικά, για άλλους τρομακτικά, αλλά πρέπει να το δούμε όλο αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, όλη αυτή την θεωρία πίσω από την κουρτίνα. Και αφού έχεις 194 διεθνώς αναγνωρισμένα ανεξάρτητα κράτη, θα τα διαιρέσουμε με το 500 εκατομμύρια. Και το κάθε κράτος αναλογεί περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, που πιο κάτω θα αναιρεθεί αυτό που λέω μόλις τώρα, από έλλειψη λογικής σκέψης. Θα καταλάβετε τι εννοώ σε λίγο. Και για να συνεχίσω. Ποια κράτη θα σβηστούν? Γιατί δεν μπορεί κάθε κράτος να έχει 2,5 εκατομμύρια, δεν μπορεί, ας πούμε, να εξισώνουμε την Κίνα, ας πούμε, παράδειγμα, με τα νησιά Σάντουιτς, αν έχουν πληθυσμό εκεί. Ποια κράτη θα σβηστούν για να πάρει περισσότερο ποσοστό, η Κίνα, η Ρωσία και η Αμερική? Δεν βγάζει νόημα. Με τα σημερινά δεδομένα, αν πρέπει να προφητεύουμε δυσάρεστες ειδήσεις για το μέλλον μας και αναγκαζόμαστε να δημιουργούμε δικαιολογίες και να εφευρίσκουμε θεωρίες που να ενισχύουν τη σκέψη ενός τρίτου ατόμου που σκέφτηκε κάτι, βλέπε τα φόπλακες της ανθρωπότητας, τότε λυπάμαι πολύ. Δεν μπορείς να δημιουργείς θεωρίες ή να δικαιολογείς και να εφευρίσκεις θεωρίες
που να ενισχύουν αυτή την άποψη. Θα πρέπει να βλέπεις τα δεδομένα όπως είναι τώρα, γιατί τα δεδομένα πρέπει να είναι στέρεα, ωραία, και όχι ευμετάβλητα. Αρχικά αυτοί που θα μείνουν θα είναι οι προνομιούχοι, σωστά. Σωστά. Οπότε θα είναι οι φτωχοί ή οι πλούσιοι. Προφανώς θα είναι οι πλούσιοι. Αφού θα μείνουν οι πλούσιοι, ποιοι θα είναι στην γραμμή παραγωγής για να τους προμηθεύει σιτάρι, γάλα, χαβιάρι κτλ. Και ποιος θα καλλιεργεί και θα βγάζει ποικιλίες κρασιών. Ή μήπως θα σταματήσουν να καταναλώνουν οι πλούσιοι και θα βγουν από τις συνήθειές τους για χάρη του μεγάλου σχεδίου που ενώ κύριοι και αφέντες θα είναι οι ίδιοι τους. Θα στραφούν μήπως απέναντι στους εαυτούς τους. Πόσο προβληματικό είναι όλο αυτό. Ποιος θα τους φτιάχνει τις συσκευές κάθε είδους, από ιατρικό εξοπλισμό μέχρι και τις επικοινωνίες για να μπορούν να έρχονται σε επαφή. Διότι όπως είπαμε πρέπει στην ουσία να είναι λιγότεροι από 400 εκατομμύρια για να μπορούν να ζευγαρώνουν. Αλλιώς σε δύο γενναίες, αν δεν τεκνοποιήσουν, τι θα γίνει? Η γη θα μείνει μόνη της. Και αν το πάμε μαθηματικά, έχουμε 500 εκατομμύρια. Πάμε να το δούμε διαφορετικά. Πλούσιοι από δύο τουλάχιστον παιδιά. Με δύο παππούδες εκατέρωθεν, συν τα φιλαράκια από τα παιδιά ή θείους συγγενείς. Οπότε ο κάθε ένας πλούσιος, σαν μονάδα, έχει γύρω του 10 άτομα. Συν τη φρουρά, συν σεφ, συν υπηρέτες, συν οικονόμους, συν λογιστές, συν τους σοφέρ, συν τους καθαριστές, συν προσωπικούς γιατρούς, συν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ξεχνάω, ο κάθε ένας σαν άτομο θα έχει 50 άτομα γύρω του. Ωραία, ωραία. Συμπερασματικά μένουν δηλαδή 10 εκατομμύρια οικογένειες. Να, αποστάσαμε στο πρώτο συμπέρασμα που σας είπα στην αρχή του βίντεο. Σύμφωνα με τις ταφόπλακες, έτσι. Θα μείνουν 10 εκατομμύρια. Και όλα τα προηγούμενα που είπαμε περί γραμμής παραγωγής κτλ. Ποιος? Ρομπότ? Βραχίονες? Τεχνητή νοημοσύνη? Και το προετοιμάζουν από τη δεκαετία του 80 που κατασκευάστηκαν οι λίθινες πλάκες αυτές. Με το μήνυμα. Και φτιάχτηκαν οι πλάκες για το 2050 και αν. Και για τα εγγόνια τους? Τόσο ανιδιοτελής είναι αυτή η ελίτ. Θα τους παρέχει αδρενόχρωμα, λέμε τώρα, βλέπε εδώ. Έχω κάνει βίντεο γι' αυτό, έτσι. Και κάτι άλλο. Ο στρατός ανά την Ιφίλιο είναι συνολικά πάνω από 500 εκατομμύρια. Οπ, πιάσαμε το όριο. Και ποιος στρατός? Μήπως ο Κινέζικος? Μήπως ο Καναδικός? Μήπως από το Τζιμπουτί? Μήπως ο Αμερικάνικος? Μήπως ο Ρωσικός στρατός? Τα σώματα ασφαλείας, τι θα γίνει με αυτά? Το κλείνω κάπου εδώ βέβαια το θέμα. Μπάζει περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Αν έχει ένσταση η Κατίνα η Παντογνωστίδου, η Ονόντας ο Φωστηριάδης, η Τέζη η Πολυμαθίδου, τότε το έθνος πραγματικά πενθεί και η παρακμή μας είναι πραγματικότητα. Λες και θα άντεχαν ποτέ οι ποζεράδες πλούσιοι να ζουν χωρίς τους κατώτερούς τους, χωρίς υφισταμένους, έτσι, και χωρίς να επιδεικνύουν την περιουσία τους και χωρίς φιλονικίες. Δύσκολο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για τις ταφόπλακες της ανθρωπότητας. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή καινούργια και καινούργια στο κανάλι. Εννοείται, κάντε κοινοποίηση στο βίντεο σε όποιους έχουν αντιρρήσεις και περιμένετε το επόμενο βιντεάκι. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε σύντομα.